Μόλις δέσαμε σε ένα σκάφος για να ζηλέψετε ακόμα παραπάνω μετά την Καβάλα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Στην νησίδα των Αγίων Θεοδόρων, μια προστατευόμενη περιοχή και καταφύγιο του κριτικού έγαγρου, του γνωστού αγριμιού της Κρήτης. Εδώ λοιπόν είμαστε σε ένα τουριστικό σκάφος, ακριβώς απέναντι από την Αγία Μαρίνα Χανίων. Τώρα θα σας δείξει και λίγο την Αγία Μαρίνα και τα κρυστάλλινα νερά μετά ο Μανώλης. Κάναμε τον περίπλου της νησίδας με ένα τουριστικό σκάφος, το οποίο έχει πάνω και τουρίστες που έρχονται από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Για, από εδώ, Μανώλη, δείξε λίγο, σε παρακαλώ, το κομματάκι που έχουμε αγκυροβολήσει, για να δουν αυτή την ομορφιά. Είναι ένα νησάκι που δεν είναι επισκέψιμο, Κατερίνα, μόνο μία φορά το χρόνο. Οι τουρίστες που έρχονται εδώ και κολυμπάνε σε αυτά τα καταγάλανα νερά, και όπως βλέπεις όλοι είναι με τα κινητά τους εντυπωσιασμένοι με αυτό που βλέπουν. Τώρα θα βουτήξουν, ο περίπλους κρατάει όλη η βαρκάδα αυτή, το ταξίδι αυτό στην νησίδα των Αγίων Θεοδόρων κρατάει 3 ώρες. Μόλις δέσαμε λοιπόν, κάναμε λίγο πιο νωρίς για να είμαστε σίγουροι για τη σύνδεση. Ο καπετάνιος έδωσε 10 λεπτά αέρα στο σκάφος. Ευχαριστούμε τον καπετάνιο. Εκεί που δεν μπορεί κάποιος να πάει. Ευχαριστούμε και σας ακούει. Είναι εδώ ο καπετάνιος μας, ο καπτάν Γιώργος, ο Παπαντονάκης, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια και για αυτό το δρομολόγιο που κάνει πολύ καιρό τώρα, αλλά και για το τι γίνεται με την κίνηση φέτος, γιατί αξίζει η μαρτυρία ενός ανθρώπου που είναι στον τουρισμό χρόνια να μας πει πώς είναι η κίνηση, γιατί σε προετοιμάζω ότι η κίνηση δεν είναι η αναμενόμενη, Κατερίνα. Καπετάνια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Γεια σας. Για το πρώτο που ρωτήσατε, όσον αφορά το ταξιδάκι μας εδώ πέρα, έχουμε μια άγρια ομορφιά, ένα νησί μοναδικό στον κόλπο Χανίων, το οποίο επισκέπτονται πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει καταγάλανα νερά, βέβαια στην Ελλάδα είμαστε, δεν το συζητάμε αυτό. Να τη βούτυξαν. Να σας πω, καπετάνιε, τους δίνετε και μάσκες, ναι, γιατί ναι. Αυτό το πράγμα εκεί, ο βυθός φαίνεται έτσι όπως το βλέπουμε εμείς, μέσα από τα πλάνα. Πρέπει να βλέπουν κάτω, να είναι τόσο καθαρά και διάφανα τα νερά. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε επαγγελματία δίτη εδώ πέρα, ο οποίος στα θέματα της ασφαλείας μπορεί να τους βοηθήσει, γιατί έρχονται και πάρα πολλοί που δεν έχουν αυτά τα πράγματα που έχουμε εμείς, τα οποία μας τα έχει δώσει ο Θεός δωρεάν τελείως, και έρχονται και τα χαίρονται όπως βλέπετε. Τους δίνουμε λοιπόν εξοπλισμό για να μπορέσουν να δουν μάσκες και ό,τι χρειαστούν το βυθό. Εντάξει. Κοιτάξτε και τα ψαράκια τώρα. Ρίξανε ένα πατατάκι εκεί, ένα κομματάκι. Πάμος. Από πατατάκι. Κατερίνα, κοίτα τι γίνεται με τα κεφαλόπουλα. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Πώς οι άνθρωποι αυτοί, και συγγνώμη, καπετάνιο. Να και ο σαργός, να τα μελανούρια. Όχι, Κατερίνα, να σας αφήσω να πάω για ψάρεμα, μου φαίνεται. Έτοιμη είσαι, έτοιμη. Λοιπόν, δεν ξέρει ο κόσμος ότι είσαι. Ψαρεύεις, κάνεις, δουλεύεις στο ψαροντούφεκο άριστα. Έτσι, έτσι. Κοίτα τώρα λοιπόν οι κοπέλες, ετοιμάζονται και οι υπόλοιποι να πέσουν. Πώς εμείς βλέπουμε τη θάλασσα και τη ζηλεύουμε. Σκέψου λοιπόν τώρα οι κοπέλες αυτές που ήρθαν από τις χώρες τους και βάζουν τη μάσκα και βλέπουν αυτή την ατελείωτη ομορφιά. Βγάζουν το κεφάλι από τη θάλασσα και είναι και πολύ πιθανό να δουν και κανένα γρήμι, γιατί κατεβαίνουν εκεί στο φυλάκιο του φύλακα, στο σπιτάκι του φύλακα που έχουμε επισκεφτεί 2 φορές εμείς στο παρελθόν με την κάμερα της ΕΡΤ. Και έχουμε κάνει τα αγρίμια εκεί. Τα εκεί θυμόμαστε. Υπάρχει ο φύλακας που φυλάει. Θα γυρίσω πάλι στον καπετάνιο, αλλά δεν μπορώ να μην σας περιγράψω αυτή την εικόνα. Είναι τόσο όμορφα, τόσο γαλήνια, τόσο μαγικό μέρος. Νομίζω ότι είσαι στον παράδεισο και είσαι μόνο μισό μίλι, καπετάνιε, από την ακτή. Σωστά. Σωστά, όπως το λέτε. Δεν το ξέρουν πολλοί. Δυστυχώς δεν ξέρω. Δεν τα αναδεικνύουμε τόσο πολύ αυτά τα οποία έχουμε. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησα να δουλεύω σε αυτά τα τουριστικά εδώ πέρα καραβάκια, τότε ήρθα πρώτη φορά στο νησί. Αμαρτία είναι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι η άγρια ομορφιά της Ελλάδος, την οποία την ξέρουν καλύτερα οι ξένοι από ό,τι βλέπω τελικά από ότι εμείς οι ίδιοι. Και Κατερίνα, πρέπει να σου πω, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι αυτή η νησίδα είναι επισκέψιμη 1 φορά το χρόνο, την ημέρα των Αγίων Θεοδόρων, που είναι το Σάββατο. Και το Σάββατο ανοίγει λοιπόν, γίνεται η λειτουργία, έρχεται ο ιερέας απέναντι από την Αγία Μαρίνα, ο Παπαγιώργης, με κάποιους κατοίκους εκεί, κάνουν τη λειτουργία, περπατάνε μέχρι το εκκλησάκι που είναι λίγο πιο ψηλά και φεύγουν. Μόνο 1 φορά το χρόνο μπορεί κάποιος να πατήσει, να βγει επάνω σε αυτή την νησίδα. Όλες τις υπόλοιπες 364 ημέρες.
αυτά που μας δείχνετε τώρα που έχουν βουτήξει με τις μάσκες εκεί, τι μας κάνετε, έτσι. Τι ομορφιά είναι αυτή, τι χρώματα. Πόσο τυχεροί είστε που είστε εκεί και τα πόσο απίστευτα είναι, φαίνονται όλα αυτά στους τουρίστες που πού να δουν τέτοια νερά. Έτσι, με τέτοια χρώματα, τέτοια θάλασσα, έτσι, τέτοια ομορφιά. Ο οποίος τουρισμός, Κατερίνα, αξίζει να σου πω ότι ο τουρισμός φέτος δεν είναι ο αναμενόμενος. Δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν, δεν ξεκίνησε όπως την περίμεναν οι άνθρωποι του τουρισμού. Μας είπαν ότι εδώ τις 3, 4, 5 τελευταίες μέρες κάπως κινείται. Δηλαδή έρχονται τα γραφεία, φέρνουν κόσμο εδώ στα καραβάκια. Αλλά οι μεμονωμένοι, καπετάνια έτσι δεν είναι, μεμονωμένοι τουρίστες, οι μόνοι τους που κάθε χρόνο μετακινείται, ακόμη δεν έχουν εμφανιστεί. Σωστά. Σωστά, ναι. Τώρα περιμένουμε κι εμείς. Τα ποσοστά και αυτά τα οποία δημοσιεύουν κατά περιόδους είναι θετικά. Περιμένουμε να τα δούμε και στην πράξη. Μακάρι. Προς το παρόν, λοιπόν, υπάρχει μια παγωμάρα γενικότερα. Είναι νωρίς ως ακόμη. Σας ευχαριστούμε πάρα Κατερίνα, πολύ. Ευχαριστούμε για την υπέροχη σκάφη. Εικόνα.